Ερώτηση 1. Τι ονομάζεται κλασματική μονάδα? Κλασματική μονάδα λέγεται το ένα από τα ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται η ακέραια μονάδα. Για παράδειγμα, τα 1 δεύτερο, 1 τρίτο και 1 δέκατο είναι κλασματικές μονάδες. Έτσι, αν χωρίσουμε ένα μέγεθος εν ίσα μέρη και πάρουμε το 1, αυτό λέγεται ένα νιωστό του μεγέθους και γράφεται 1 προς νι. Άσκηση 11. Σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο η μία πλευρά του είναι 33 εκατοστά και η άλλη τα 3 εντέκατα της πρώτης. Να βρει την περίμετρο του ορθογωνίου. Η μία πλευρά του είναι 33 εκατοστά και η άλλη τα 3 εντέκατα της πρώτης. Άρα το 1 εντέκατο το βρίσκουμε διαιρώντας το 33 με το 11, δηλαδή 3 εκατοστά. Τα 3 εντέκατα πολλαπλασιάζουμε το 3 με το 3 και βρίσκουμε ότι είναι 9 εκατοστά. Άρα το ορθογώνιο έχει δύο πλευρέ με μήκο 33 εκατοστά η καθεμία και δύο πλευρέ με μήκο 9 εκατοστά η καθεμία. Η περίμετρο του είναι ίση. Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων Αθηναίοι ως και οι εταίρας κατοικούντες πολλά εν το βίο επί ή να τα αναγκαία πορίζονται. Ναυσικίδης Αθηναίοι ως και οι εταίρας κατοικούντες Οι Αθηναίοι όπως και αυτοί που κατοικούν στις άλλες πόλεις πολλά εν το βίο επί ασκούν στη ζωή τους πολλά επαγγέλματα ή να τα αναγκαία απορίζονται για να εξασφαλίζουν τα αναγκαία για τη ζωή. Οι Αθηναίοι, όπως και αυτοί που κατοικούν, ο, ο γλάφκον από το τι ονομάζεται θέμα μιας λέξης, τι κατάληξη και τι ρίζα; τι Θέμα μιας λέξης θέμα μιας λέξη, ονομάζεται το αμετάβλητο μέρος μιας λέξης. Κατάληξη ονομάζεται το μέρος μιας λέξης που μεταβάλλεται κατά την κλίση του. Ρίζα μιας λέξης ονομάζεται το αρχικό θέμα από το οποίο προέρχονται οι λέξεις με μετασχηματισμούς. Παραδείγματα. Θέμα, ανθρώπ. Κατάληξη, ως. Θέμα, ανθρώπ. Θέμα, γράφ. Κατάληξη, ο. Θέμα, τέμν. Κατάληξη, ο. Θέμα, λι. Κατά. Ποια λέξη ονομάζεται σύνθετη και ποια απλή. Σύνθετη ονομάζεται η λέξη που προέρχεται από την ένωση δύο ή περισσότερων λέξεων. Ποια λέξη ονομάζεται ριζική και ποιε ομόριζες. Ριζική ονομάζουμε τη λέξη που δεν παράγεται από κάποια άλλη, αλλά σχηματίζεται απευθεία από κάποια άλλη. Ποιε λέξει ονομάζονται πρωτότυπε, ποιε Πρωτότυπη ονομάζεται η λέξη από την οποία σχηματίζεται μια άλλη λέξη, παραδείγματο χάρη πρωτότυπη λέξη, σπουδή. <σο <thấy> Ποια είναι τα μέρη του λόγου στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται. Τα μέρη του λόγου χωρίζονται τα κλειτά και τα άκλη. Ποια μέρη του λόγου ονομάζονται πτωτικά και ποια είναι. Πτωτικά ονομάζονται τα μέρη του λόγου που σχηματίζουν πτώσεις. Αυτά είναι το άρθρο, το όνομα ουσιαστικό, το όνομα επίθετο, η αντωνυμία και η μετοχή. Ποιοι είναι η αριθμοί του ρήματος στην αρχαία ελληνική γλώσσα, ποια διαφορά εντοπίζεται στη νέα ελληνική. Η αριθμοί του ρήματος είναι ο ενικός, ο πληθυντικός και ο διοικό. Η διαφορά με τη νέα ελληνική είναι η απουσία του διοικού αριθμού. Ποιες είναι οι διαθέσεις του ρήματος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Στην αρχαία ελληνική υπήρχαν οι εξή διαθέσεις. Ενεργητική, μέση, παθητική και ουδέτερη. 12ο αιώνα π.Χ. Μετακινήσεις των ελληνικών φίλων. Εγκατάστασή τους στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σταθεροποιείται η διανομή τους στην εδαφική έκταση και διαμορφώνονται τα μόνιμα πλέον χαρακτηριστικά τους. Γεωγραφικός παράγοντας. Έπαιζε πρωταρχικό ρόλο στις μετακινήσεις. Αιωλής από Θεσσαλία. Ο πρώτος ελληνικός. Η κίνηση αυτή. Μορφοποιώ, ίσον διαμορφώνω. Δραστικά, ίσον καθοριστικά. Πρωτογενές, μορφοποιημένο. Η γεωμετρική εποχή ονομάστηκε έτσι από το χαρακτηριστικό γεωμετρικό τρόπο δια... Οι ίονες είχ... Ερώτηση 1 τι αποτέλεσμα έχει η πτώση του μικυναϊκού συστήματος. Η πτώση του μικυναϊκού συστήματος έχει ως άμεσο επακόλουθο τις αναστατώσεις στον ελλαδικό χώρο. Ερώτηση 16. Τι γνωρίζετε για τα ομυρικά έπι? Τα ομυρικά έπι αποτελούν τυπικό παράδειγμα του ενδιαφέροντος που έδειξαν οι Ερώτηση 1. Γιατί εξασθενεί η κεντρική εξουσία μετά την πτώση των μη ανακτόρων, Γιατί υπάρχει πολιτική αστάθεια. Οι βασιλείς είναι πολύ και απολύτω ανεξάρτητοι. Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε καλύτερα διάφορα είδη του προφορικού και του γραπτού λόγου. Θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο ύφο και λεξιλόγιο ανάλογα με τον αποδέκτη του... Κείμενο 1. Διάλογος μαθητών. Ποιοι μιλούν στη συνομιλία που ακούσατε και διαβάσατε στο κείμενο 1, ποιο θέμα συζητούν. Το κείμενο 1 είναι απόσπασμα από ένα μικρό διάλογο. Στο διάλογο αυτό, όπως παρατηρούμε, συμμετέχουν δύο παιδιά. ...ένας μαθητής και ένας φίλος του. Το θέμα της σύντομης αυτής της ...αναζητήστε και άλλες παραγράφους... ...τις ενότητες των βιβλίων της ιστορίας, της γεωγραφίας και των μαθημάτων... ...για την άσκηση αυτή... ...να ανακεφαλαιώσετε όλα όσα μάθατε για την παράγραφο. Κατάλαβα ότι... Η παράγραφος είναι ένα ενιαίο κείμενο με αρχή, ανάπτυξη και τέλος. Έχει την αυτονομία της αφού αναπτύσσεται μια ιδέα ή η πλευρά ενός θέματος, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με την επόμενη παράγραφο και όλες μαζί διαμορφώνουν ένα κείμενο. Στην αρχή της παραγράφου εντοπίζουμε, γράφουμε το θέμα που αναλύεται παρακάτω σε προτάσεις. Συνδέουμε τις προτάσεις στο εσωτερικό της παραγράφου με κατάλληλες συνδετικές λέξεις που δηλώνουν E minha parágrafo... Ερώτηση 1. Περιγράψε συνοπτικά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η φωτοσύνθεση γίνεται σε ειδικά οργανίδια που ονομάζονται χλωροπλάστες. Σε αυτούς καταλήγουν το διοξείδιο του άνθρακα που απορροφούν από τον αέρα, το νερό και απλές τρεπτικές ουσίες διαλυμένες σε αυτό από τη ρίζα. Δραστηριότητα 1. Να βάλετε σε κύκλο το Α. Δ να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με σίγμα τις σωστές και με λάμδα αν είναι λαθασμένες. 1. Η πρόταση είναι σωστή. Βέβαια, πιο συγκεκριμένα η ενέργεια που χρειάζεται το οργανισμό.